Βρισκόμαστε ένα περίπου χιλιόμετρο νοτιοανατολικά από το χωριό το Θολοποτάμι Δάσκαλε και βρισκόμαστε ενώπιον μιας εκπληκτικής κατασκευής, αρχαίας αρχαιοτάτης. Βρισκόμαστε μπροστά σε πελασγικά τείχη που αν ήμασταν σε άλλο σημείο της Ελλάδος θα τα λέγαμε κυκλόπια τα τείχη αυτά εδώ πέρα. Ναι, εδώ όμως, τα ονομάζομαι θεόκτιστα. Εδώ τα λέτε θεόκτιστα, δηλαδή τα κτίσανε κάποιοι θεοί. Ναι, ήταν τόσο μεγάλα που κάποιοι οι θεοί τα... Γιατί ήταν αδύνατο έκτισαν. Να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος μπόρεσε να σηκώσει τέτοια αγκονάρια. Έτσι, που... Υπολογίζεται ότι το πλάτος τους ήταν 2-30 μέτρα, το μήκος πάνω από 80 και φαίνεται ο μεγάλος όγκος που ήταν. Μέχρι σε πόσο μήκος εκτείνονται αυτά? Τώρα σώζονται γύρω στα 85 με 100 μέτρα. 100 μέτρα αλλά τείχος. Πιθανόν θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Μάλιστα. Κυκλόπια τείχη λοιπόν στο Θολοποτάμι. Κάτι ακόμα μάλιστα, πάλι που μας εκπλήσει. Όταν έγινε κοινότητα το Θολοποτάμι με αυτοδιοίκηση επί του Τουρκοκρατίας, η πρώτη σφραγίδα που έγινε έγραφε κυκλικά θεόκτιστα, στη μέση θεόκτιστα και κυκλικά Θολοποτάμι. Η πρώτη σφραγίδα του Θολοποτάμι. Άρα λοιπόν χωριού. Το πρώτο που θέλησαν να προτάξουν και να διαφημίσουν για το χωριό τους. Καμάρι τους το πόσο αρχαία τείχη υπάρχουν που είναι και μοναδικά στοιχείο. Μοναδικά είναι τόσο αρχαία και αυτό πιστοποιεί και την αρχαιοτάτη κατοίκηση της Χίου, έτσι, γιατί είναι πελασγική, την εποχή των πελασγών και ταυτόχρονα πιστοποιεί και την μεγάλη αρχιτεκτονική δυνότητα των πελασγών που έκτισαν τέτοια τείχη που βέβαια. Και σήμερα τα θαυμάζουμε, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, τα κυκλόπια λεγόμενα τείχη. Έτσι, τα θαυμάζουμε. Είναι χιλιάδων ετών και όχι μόνο αιώνων. Δεν ξέρει κανείς και πώς σηκώθηκαν αυτές οι πέτρες να φτάσουν μέχρι με εδώ. Με τα μέσα που υπήρχαν τότε. Με τα μέσα της εποχής να κτιστούν, να αρμολογηθούν, να μπουν σε μια σειρά. Και βλέπετε πώς υπάρχει η συμμετρία. Ναι. Δεν είναι τελείως ακανόνιστα. Βέβαια, όχι. Τόσο βάρος είναι δύσκολο να τοποθετηθεί πιο αρμονικά. Και εκείνη την εποχή τώρα. Και εκείνη την εποχή. Ας σκεφτεί ο κόσμος, συζητάμε πριν 3, 4, 5, 6 χιλιάδες χρόνια, είναι και παραπάνω αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, έτσι. Τι μέσα είχαν και πώς το έκανα. Μάλιστα. Σίγουρα με κεκλειμένο επίπεδο. Βέβαια. Και μιλάμε τώρα για τον δρόμο που οδηγεί από το Θολοποτάμι προς την Παναγία της Σικελιάς. Εκεί θα τα δει ο κόσμος άμα θέλει να τα συναντήσει αυτά. Έτσι. Είναι απέναντι από το προσκυνητάρι της Παναγίας της Σικελιάς. Μάλιστα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Θολοποτάμι της Χίου. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή που βρισκόμαστε εδώ πέρα, μιας και η δημοκρατία σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον μεγάλο Αιγαίακο τόπο, γεννήθηκε στο Αιγαίο. Είναι πολύ γνωστό ότι το αρχαιότερο βουλευτήριο στον κόσμο έχει βρεθεί από ανασκαφές στην πολυόχνη της Λίμνου, που οι ανασκαφείς δίνουν την περιοχή εκείνην 5η-6η χιλιετία π.Χ. Μια νεολιθική εποχή, στην οποία εκείνοι οι μακρινοί μας πρόγονοι, εκείνοι οι μακρινοί μας πελασγοί, οι πρωτοέλληνες, είχαν βουλευτήριο, είχαν βουλή, άρα είχαν ένα είδος δημοκρατίας. Σήμερα, εδώ, στο Θολοποτάμι της Χίου, θα μάθουμε για μια μεγάλη επόμενη κατάκτηση της δημοκρατίας, πολύ πριν την γνωστή Αθηναϊκή Δημοκρατία. Θα το δείτε τώρα. Δάσκαλε, πάνω εδώ στα πελασγικά τείχη στο Θολοποτάμι, σκεφτήκαμε να κάνουμε το γύρισμα, να μιλήσουμε στον κόσμο, να μάθουν όλοι οι Έλληνες στην Ομογένεια και στην Ελλάδα που δεν το ξέρουν, οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί που δεν το ξέρουν, οι φιλίστορες και φιλάρχαιοι που δεν το ξέρουν, όσοι αγαπούν την Ελλάδα που δεν το ξέρουν, ότι εδώ στο Θολοποτάμι υπάρχει μια σπουδαία ανακάλυψη, ένα σπουδαίο έβριμα, που είναι η λεγόμενη Χιακή Στήλη. Ναι, λίγο πιο πάνω από εδώ που είμαστε, περίπου 80 μέτρα, σε αυτή την περιοχή νότια του χωριού, όταν το 1907 επί Τουρκοκρατίας ακόμα γινόταν έργα αντιστήριξης στον κεντρικό δρόμο προς Αρμόγια, βρέθηκε μια πέτρα ηφαιστειογενής με διαστάσεις 75 εκατοστά μήκος, 45 πλάτος και στην πάνω πλευρά της 16-17 πάχος και στην κάτω 16 πάχος. Ήταν γραμμένη περιμετρικά γύρω-γύρω
με μια γραφή που ονομαζόταν Βουστροφιδών. Ήταν η γνωστή γραφή που ξεκίνησε από αριστερά προς τα δεξιά και συνέχιζε δεξιά, όπως κάνει το βόδι, το όργωμα στο χωράφι, από εκεί έχει πάρει αυτή τη γραφή, την ονομασία γραφή. Εκεί γραφόταν οι λέξεις Βουλή Δημοσίου, αναφερνόταν για τη Βουλή των Ανθρώπων δηλαδή, και τον τρόπο διοίκησης, κυρίως και την εκλογή των δικαστών. Αυτή η στήλη μεταφέρθηκε στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολεως, παρανόμος και παρατύπος, και δεν εκτίθεται εκεί πέρα, ούτε καν εκτίθεται εκεί πέρα για να μπορέσουμε να τη μελετήσουμε. Όχι, απλώς υπάρχει εκεί. Ο Γερμανός αρχαιολόγος Γιάκοψελ την πήγε εκεί. Ναι. Σε αυτή την πέτρα... Οι διαστάσεις της. Οι διαστάσεις της είναι 75 μήκος, 45 πλάτος. Στην πάνω πλευρά της έχει πάχος 17 εκατοστά και στην κάτω πλευρά 16. Α, προφανώς ήταν για να χώνεται μέσα σε κάποιο χώμα. Πιστεύεται ότι τοποθετεί το στο χώμα για να είναι σε κοινή θέα, σε κάποιο περιοχή. Στη συνέχεια αυτό μας δείχνει ότι έπρεπε να διαβάζουν και να ξέρουν τα της ρήτρας και του συντάγματος οι κάτοικοι, γιατί υπήρχαν και πινακίδες, πάνω σε πέτρες βέβαια, χαραγμένα πολλά από τα άρθρα της ρήτρας της Χίου. Τι έλεγε αυτή η πέτρα περίπου, αυτή η ηχειακή ρήτρα τι έλεγε? Σε αυτή την πέτρα αναφέρεται ότι ο αιρετός έδινε κάποιο όρκο και κυρίως οι δικαστές. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι ορκιζόταν. Επίσης, προέβλεπε ότι θα έχει ποινική δίωξη όποιος καταχραστεί χρήμα, δημόσιο χρήμα, και έλεγε ακόμα ότι υπάρχουν αιρετοί και διορισμένοι από κάθε φυλή. Οπότε το πολίτευμα φαίνεται ότι ήταν ένα είδος ανάμιξης δημοκρατικού και αριστοκρατικού. Άρα αυτά τα ψήγματα δημοκρατίας και ενός καταστατικού χάρτη, ενός συντάγματος, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη ρήτρα της Χίου. Είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία δηλαδή που έχουμε. Πρώτη γραπτή μαρτυρία, η οποία είναι πρώτη στην Ευρώπη και στον κόσμο, και σε ολόκληρο στον κόσμο, γιατί άλλοι δεν είχαν δημοκρατίας. Και να πούμε ότι αυτή έγινε και το πρότυπο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ναι, γιατί ο Σόλων όταν γυρνούσε από πόλη σε πόλη, με την οποία είχε σχέσεις η Αθήνα, ναι, ας πούμε, η Ιωνική. Έπαιρνε στοιχεία για να φτιάξει. Έπαιρνε τα καλύτερα στοιχεία του πολιτεύματος κάθε περιοχής. Και έμεινε πολύ καιρό στοιχείο, γιατί μελέτησε τυχιακή ρήτρα και πήρε πολλά στοιχεία και τα έβαλε στο αθηναϊκό πολίτευμα. Μάλιστα. Μια άγνωστη λοιπόν ιστορία ξεπροβάλλει εδώ στο Θολοποτάμι. Άγνωστη για πολύ κόσμο, άγνωστη ακόμα και στους ιστορικούς και στους επιστήμονες, και θα πρέπει αυτό να μελετηθεί ιδιαιτέρως, και όπως ιδιαίτερα θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και που είμαστε δημοκράτες. Ίσως πρέπει και το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια στιγμή να ζητήσει αυτή την πέτρα, η οποία είναι περίπου άχρηστη για τους Τούρκους, να μπει στο φυσικό της τόπο, στο Μουσείο της Χίου. Ναι. Βέβαια, το Σύνταγμα επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και όχι μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Εμείς να πιέσουμε τον τοπικό άρχοντα, ο τοπικός άρχοντας τον ανώτερό του περιφερειάρχη, ο περιφερειάρχης στο Υπουργείο. Και, πάση περιπτώσει, κάπως να έρθει αυτή η πέτρα που φαντάζομαι το θέλετε πάρα πολύ εδώ στο Θολοποτάμι να επιστρέψει η πέτρα αυτή. Είναι κάτι που τιμά το χωριό. Μάλιστα.